ένταση προκλήθηκε νωρίτερα, λοιπόν, κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου στο μοιραίο σταθμό της Λάρισας, με εργαζόμενους και σταθμάρχες να καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει καμία τηλεδιοίκηση. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, ούτε εντός της Βουλής, ούτε εκτός της Βουλής, να παραπληροφορεί την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, να δείξουμε ότι αυτός ο πίνακας, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, λειτουργεί, λειτουργούσε και τη μέρα, τη νύχτα του μεραίου δυστυχήματος, δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χάραξη δρομολογίου από την είσοδο του σταθμού μέχρι την έξοδο. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικό χειρισμό. Το μοιραίο βράδυ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ο τοπικό χειρισμό. Τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι. Ο τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είναι τοπικό χειρισμό, είπαμε. Είπαμε για 8 χιλιόμετρα. Σα το είπα για 8 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα από εδώ και πέρα βλέπει. Βλέπει 3,5 χιλιόμετρα περίπου από την έξοδο του σταθμού. 1,5 περίπου χιλιόμετρο με 2 από το νότιο του. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, πόσο θα έβλεπε? Μέχρι το πλατή. Ο υφυπουργός λέει υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Ακούσαμε επανειλημμένος τον σταθμάρχη να λέει ότι πρόκειται για τοπικό χειρισμό, δεν είναι σύστημα τηλεδιοίκησης.